Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είσαστε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπετε στον τίτλο θα ασχοληθούμε ουσιαστικά με τα προϊόντα τα οποία με έχουν απογοητεύσει το 2019 και η αλήθεια είναι ότι έχω δοκιμάσει και αν έχω δοκιμάσει μέσα στο 2019 προϊόντα, οπότε ουσιαστικά έχω μια ολοκληρωμένη άποψη και για μένα και τον ΑΒ λόγο που θα σου εξηγήσω και στη συνέχεια δεν μου άρεσε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα σου αρέσουν τα προϊόντα που θα σου δείξω και σένα. Εμένα δεν μου άρεσαν γιατί κάτι μου στράβωσε από τη δημοσκόπηση στο Instagram που σας είχα βάλει, αν θέλετε πρώτα τα αποτυχημένα και μετά τα αγαπημένα, κυριάρχη. Άρχισε τα αποτυχημένα. Μετά όμως θα σας δίνω το λόγο μου ότι στο καπάκι θα έρθουν τα αγαπημένα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχίσουμε πρώτα με νερά μισελέρ. Λοιπόν, το πρώτο νεράκι μισελέρ που έτσι λίγο με απογοήτευσε είναι αυτό εδώ πέρα, το πράσινο, το κούτσικο. Το μόνο καλό ήταν ότι είναι σε μικρή συσκευασία και έτσι με βόλευε πάρα πολύ να το παίρνω στα ταξίδια μου. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τσιμπαϊντόρμα, όπως διακρίνεις. Παιδιά, εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Το κόκκινο που το είχα δοκιμάσει, να πω την αλήθεια ότι μου άρεσε. Αυτό εδώ πέρα το πράσινο, νιώθω ότι δεν λιώνει τίποτα, ότι θέλει πάρα πολλές πιέσεις στο βαρβάκι και όχι μόνο, και στους δίσκουντε μακιγιάς, το προσπάθησα, του έδωσα ευκαιρίες όπως βλέπετε, το κατέβασα μέχρι εδώ, αλλά δεν μου άρεσε. Πιστεύω ότι θέλει πάρα πολύ, πολύ ποσότητα, κάτι το οποίο δεν μου συμφέρει οικονομικά, να το τελειώνω μπαμ, οπότε δεν μου άρεσε. Εσύ τώρα μπορείς να το δεις και να πεις καλέ τι λέει αυτή. Εμένα παιδιά δεν μου άρεσε γιατί θέλει πάρα πολύ και θέλει να τρέχει ουσιαστικά το προϊόν για να βγει η ποσότητα του μακιγιάζ, οπότε fail. Δεύτερο προϊόν και δεύτερο νεράκι μισελέρ μπορώ να πω είναι αυτό εδώ πέρα, είναι από Pharmacept. Το ίδιο δεν έβγαζε την ποσότητα την οποία εγώ ήθελα, δηλαδή έπαιρνε πάρα πολύ τα βασικά, γιατί έχω δοκιμάσει πάρα πολλά νεράκια και μπορώ να πω ότι δεν έχω απογοητευτεί τόσο πολύ. Ναι μεν, αλλά πάλι έπρεπε να κάνω πολύ δυνατές κινήσεις, κάτι το οποίο εγώ δεν το ήθελα να το κάνω αυτό στο μάτι μου. Πάρα πολύ καλό σαν συσκευασία γιατί σε βολεύει στα ταξίδια, αλλά παιδιά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Με έχει απογοητεύσει τα μάλα. Και του έδωσα και όπως βλέπετε και ευκαιρία, το κατέβασα, βασικά όχι το κατέβασα τόσο, αλλά έβαζα πολύ μεγάλη ποσότητα να δω ρε φίλε θα βγει, δεν μου άρεσε. Θα προχωρήσουμε τώρα σε καθαριστικό προσώπου, ενυδατικό, εννοώ δηλαδή ότι δεν είναι καθαριστικό προσώπου σε μορφή gel. Είναι από την Avon, είναι ένα 3-1 προϊόν, το οποίο κυριαρχεί η aloe vera και η βιταμίνη ε. Λοιπόν, αυτό δεν κάνετε μακιγιάζ. Κάτι το οποίο αρχίζει τώρα και με χαλάει, γιατί διαλέγω προϊόντα τα οποία είναι καθαριστικά προσώπου, αλλά κάνουν και έντε μακιγιάζ. Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι νιώθω τη φρεσκάδα, ότι νιώθω τον καθαρισμό. Εννοείται ότι το χρησιμοποιώ μετά αφού κάνω το ντεμακιγιάζ με ένα μισελέρ νεράκι. Δεν μου άρεσε. Ξηραίνει την επιδερμίδα μετά. Μπορεί να έχει την aloe vera που την υπεραγαπώ τα τελευταία χρόνια, αλλά με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Οπότε όποιοι είναι fan της Avon, δεν ξέρω. Εμένα πάντως με έχει απογοητεύσει αυτό το προϊόν. Πάμε τώρα σε προϊόντα μακιγιάζ. Ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο και αν έχω δοκιμάσει καλλυντικά πέρυσι μάλλον. Παιδιά, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι έχει μπει το 20, οπότε συγχωρέστε με. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν που θέλω να σου δείξω, το οποίο με απογοήτευσε γιατί είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και σας το έλεγα κι εγώ, είναι αυτό εδώ πέρα, από Golden Rose, ένα foundation, το οποίο είναι HD foundation, έχει και δείκτη προστασίας 15, δεν είναι καθόλου καλυπτικό, θέλει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα για να σε καλύψει. Αυτό δηλαδή όπως καταλαβαίνετε δεν σε συμφέρει και οικονομικά κάθε λίγο να τρέχεις να πάρεις ένα make-up. Ενθουσιάστηκα η αλήθεια είναι γιατί όταν ήρθε λέω wow θα το δοκιμάσω, είναι η πρώτη μου φορά που δοκιμάζω make-up από Golden Rose. Τη ρούφιξα την πορτοκαλάδα μου, η αλήθεια είναι, δεν μου άρεσε καθόλου, είναι στα 30 ml, είναι οικονομικό, έτσι, αλλά τι να το κάνεις βρε αδερφέ που όταν το βάζεις στη μύτη, ενώ έχεις βάλει primer, σου σκάει, μπαίνει μέσα, στους πόρους,
δεν μου άρεσε καθόλου. Πάμε τώρα σε δύο κονσίλερ. Το ένα είναι της Maybelline, το Super Stay, και το άλλο είναι από MUA, το Cover and Conceal. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Βασικά δεν έχω να σου πω κάποια τεράστια διαφορά και στα δύο γιατί με έχουν απογοητεύσει. Ο λόγος είναι είναι πάρα πολύ λεπτά κονσίλερ, δεν με καλύπτουν. Εγώ έχω τεράστιο πρόβλημα στους μαύρους κύκλους και ειλικρινά τα τελευταία χρόνια έχω κατασταλάξει ότι εγώ θέλω πιο παχύ κονσίλερ για να με διευκολύνει. Αυτό συνεπάγεται ότι θέλω μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή με το σφουγγαράκι μου είτε με πινέλο. Αυτά είτε τα έβαζα με σφουγγαράκι είτε με πινέλο είναι σαν να έβαζα μια ποσότητα που εκείνη την ώρα έλειωνε και εμφανιζόταν πάλι ο μαύρος κύκλος. Τώρα εσείς που δεν έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα στους μαύρους κύκλους, ίσως να σας κάτσει. Οι αποχρώσεις ήταν τούμπανο, ήταν πάρα πολύ καλές. Είναι οικονομικό τατό το MUA και το Maybelline που είχα πάρει. Είχα ακούσει πάρα πολύ καλά ουσιαστικά για το Super Stay από το Foundation, οπότε υπέθεσα ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και το Concealer. Ξεγελάστηκα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, ο καθένας με τα προβλήματά του, ο καθένας με τις ανάγκες του, με καταλαβαίνετε. Θα προχωρήσουμε τώρα σε μία μάσκαρα την οποία την έχετε ακούσει ότι είναι φαβορή και εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλή και είναι οικονομική και είναι όλα super duper. Έλα όμως που εγώ έχω απογοητευτεί, μιλάμε για αυτήν εδώ πέρα την μάσκαρα, είναι από Essence, είναι η πράσινη designer. Η αλήθεια είναι ότι όταν την πήρα επειδή άκουσα τα καλά λόγια από όλων. Έλα όμως που εμένα μου πετάει κομματάκι από κάτω και έχω καθαρίσει το μάτι μου, είναι έτοιμο από κονσίλερ, από σετάρισμα πούδρας και όλα καλά, και όταν την τοποθετώ μπαίνω στη διαδικασία μετά να πάρω το βαβάκι μου και να το καθαρίσω με νερό με σελέρ, γιατί να τρώω αυτή την ταλαιπωρία, δηλαδή γιατί. Δηλαδή ενώ είναι πάρα πολύ καλή, γενικά μου κάνει όγκο, απίστευτη, οικονομικότατη. Μου πετάει κομματάκια και εγώ τσαντίζομαι. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα τώρα, να είμαι έτοιμη να φύγω και να μπαίνω στη διαδικασία να τα κάνω όλα πάλι από την αρχή. Ε, όχι. Απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα. Θα μιλήσω πάλι για μάσκαρα. Αυτή τη φορά σας έχω εδώ πέρα από MUA. Είναι The Lift and Curl Long Stay and Curl μάσκαρα. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που τη δοκίμασα, δεν είχα και πολύ καλά αποτελέσματα. Στέγνωσε πάρα πολύ εύκολα. Ενώ είναι αρέσουν αυτά τα βουτσάκια που σε βοηθούν ουσιαστικά να γυρίσεις τις βλεφαρίδες, δεν μου άρεσε καθόλου και δεν την έχω βάλει, παιδιά. Και όπως βλέπετε έχει στεγνώσει. Πάρα πολύ οικονομική μάσκαρα, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου όμως. Και μία άλλη μάσκαρα που θέλω να σου δείξω είναι από Oriflame, είναι η The One. Υπόσχεται 5-1. Γυρνάει τις βλεφαρίδες, όγκος, απεριόριστος, σε μαύρο χρώμα, ένα ουσιαστικά ιδιαίτερο βουρτσάκι όπως βλέπεις, γιατί έχει την καμπυλότητα προς τα πάνω ή προς τα κάνω ανάλογα πώς το γυρνάς. Δεν έχω λόγια, δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου δεν κάνει τίποτα. Πάμε τώρα στο κομμάτι των σκιών, των μπαλετών και όλα τα συνάφη. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με αυτήν εδώ πέρα την παλέτα από Essence. Πώς είχα κάνει και ένα βίντεο το οποίο το δοκίμαζα, μου είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο make-up look, but δεν γράφουνε οι σκιές. Είναι μια παλέτα ιδιαίτερη χαροπή, ανοιξιάτικη, πάρα πολύ χαρούμενη, σου φτιάχνει δηλαδή την ψυχολογία, με πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, με έναν τέλειο ουσιαστικά καθρέφτη που ουσιαστικά δεν είναι μεγάλος αλλά δεν είναι και μικρός, είναι σε σχήμα ορθογώνιο, είναι πάρα πολύ ελαφριά, είναι μια παλέτα η οποία ουσιαστικά δεν λερώνεται πάρα πολύ εύκολα, την παίρνεις παντού στα ταξίδια γιατί χωράει, γιατί έτσι είναι και το design, αλλά παιδιά, τι να κάνω, δηλαδή έβαφα και ξαναέβαφα με το μοβ και βούτα το πινέλο και πάρε όσο πολύ ποσότητα μπορείς και δεν μπλεντάρεται και εύκολα, δηλαδή τώρα, κοίτα εδώ. Μόνο η σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, αλλά πολύ δύσκολη παλέτα, πάρα πολύ δύσκολη παλέτα. Πάμε τώρα σε μία άλλη παλέτα που όταν την πήρα ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Είναι η αγαπημένη μου εταιρεία, μιλάμε για Revolution, μιλάμε για χρώμα, μιλάμε για τέλεια παλέτα η οποία για τα χρήματά της αυτή η εταιρεία είναι super wow. Αγαπάω Revolution, αλλά μιλάμε για την Visionary, η οποία μόνο Visionary δεν είναι που λέει ο λόγος,
απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Απογοητεύτηκα. Όπως βλέπεις, δεν την έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Άντε να τη χρησιμοποίησα 4 φορές με πάρα πάρα πολύ πίεση. Και αυτή, αλλά και οι προηγούμενοι που έχω κάνει βίντεο, πιεζόμουν εκείνη την ώρα, η αλήθεια είναι. Δεν σας έλεγα ψέματα, αλλά πιεζόμουν. Δηλαδή έλεγα, όχι ρε Μαρία, προσπάθησέ το ρε παιδί μου, θα βγάλεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Παιδιά, δεν γράφει με τίποτα, ιδίως δηλαδή το MOV. Το ξανακάνω για να το δεις, εντάξει, με πολύ πίεση και με πολύ κόπο. Κοίτα εδώ πέρα να δεις, εντάξει, δεν γράφει με τίποτα. Τι είναι αυτό τώρα? Πάρα πολύ δύσκολο blending, πάρα πολύ δύσκολο blending. Δεν ξέρω, δηλαδή τέτοια απογοητευσιά δεν μου άρεσε. Τώρα να δεις τι έχω να σου δείξω, τώρα θα πάθεις κοκό μπλόκο. Πάμε να συνεχίσουμε με σκιές, αλλά αυτή τη φορά με μονωμένες. Έχω εδώ πέρα ένα κουτάκι, το οποίο αυτό το κουτάκι, ξέρεις τι έχει μέσα? Έχει σκιές από Colourpop. Από πού να αρχίσω? Αγαπάω Colourpop, μου αρέσουν επιλεγμένα προϊόντα και όταν έκανα την παραγγελιά μου με Colourpop, ήμουνα πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί τις αγαπούσα, είχαν πάρα πολύ χρωστική, βουτυρένιες σκιές. Αλλά αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι μετά από λίγο καιρό έπρεπε να βάζω όλο το χέρι μου μέσα. Δεν μπλεντάρονται, παιδιά, καθόλου. Καθόλου όμως δεν μπλεντάρονται, εννοείται ότι δεν μπαίνει με πινέλο, όσο και να το βρέχεις το πινέλο, θέλει χέρι. Σου παίρνω τώρα τυχαία αυτή, η οποία είναι η Dar, όταν την πήρα την Dar, χαρές και πανηγύρια. Πλέον δεν μπαίνει το... ξεραίνονται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Στην αρχή είναι πάρα πολύ βούτυρο, παιδιά, έχει ξεραθεί το σύμπαν. Βλέπεις τώρα? Τώρα τι να κάνεις με αυτές εδώ τις σκιές, ειλικρινά. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε καθόλου. Απογοητεύτηκα. Πριν συνεχίσω, πήγα να πιω μια γουλιά καφέ, έτσι για να γλιστράει καλύτερα όλο το σύστημα, και βρήκα στο τραπέζι μου άλλο ένα foundation που θέλω να σου δείξω. Είναι αυτό εδώ πέρα από Essence. Όταν το δοκίμασα, ζορίστηκα πάρα πολύ. Όταν σου είχα κάνει ένα βίντεο με Essence όταν δοκίμαζα τα προϊόντα. Από την αρχή κατάλαβα ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μου κάτσει. Το είπα κιόλας όταν έκανα πρώτες εντυπώσεις. Πρώτα απ' όλα σαν χρώμα ήταν λάθος. Είναι πάρα πολύ άσπρο για μένα. Είναι το 30. Βέβαια είναι ματ, κάτι το οποίο το αγαπάω. Αλλά τι να το κάνεις όταν έχεις τόσα μειονεκτήματα και μπροστά σου έχεις μόνο ένα πλεονέκτημα. Λοιπόν, η απόχρωση που λέτε είναι λάθος, είναι liquid makeup, στην αρχή είναι κολλώδες και μετά μετατρέπεται σε matte. Το θέμα είναι ότι πέρα ότι δεν με καλύπτει όσον αφορά τη μύτη. Εγώ στη μύτη γίνεται ο κακός χαμός και το κακό συναπάντεμα. Έχω τους πόρους μου, εννοείται ότι έχω βάλει από κάτω primer, παιδιά, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Κάθεται γύρω γύρω από τον πόρο, κάθεται σαν στιβάδα. Ειλικρινά σου μιλάω, σαν στιβάδα, σαν δεν ξέρω ένα πράγμα, λες πώς θα το καλύψω αυτό το πράγμα, γιατί όταν υπάρχει από κάτω λάθος πράγμα, ό,τι και να κάνεις από πάνω δεν το καλύπτεις με τίποτα. Άρα τι κάνεις, μπαίνεις στη διαδικασία, το βγάζεις όλο, ξαναβάζεις ένα άλλο make-up. Πάρα πολύ απογοήτευση, παιδιά, ενώ είναι πάρα πάρα πολύ καλό στο θέμα συσκευασία, μπορείς να το πάρεις σε όλα τα ταξίδια, να κάνεις ζωάρα το make-up, αλλά τι να το κάνεις, τι να το κάνεις. Πάμε στα δύο τελευταία προϊόντα. Θέλω να σου δείξω τώρα ένα ρούζ, το οποίο όταν το είχα πάρει στην έκθεση ήμουν πάρα πάρα πολύ χαρούμενο και ναι, πήρα κι εγώ The Balm Cosmetics. Αυτό το ρούζ είναι το Hot Mama, το οποίο εγώ το είχα μούσταξε σε νερά, μου έγινε, μη σου πω τι μου έγινε. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά τέτοια απογοήτευση... δεν μ' άρεσε καθόλου, δεν αποτυπώνεται καλά στο πρόσωπό μου. Όπως βλέπεις έχω σκάψει εδώ πέρα η γυναίκα, μπας και εδώ κάποιο αποτέλεσμα. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτή την εταιρεία και πάντα μιλάω για αυτό το ρούζ, έτσι, γιατί έχω και κραγιόν lipstick, τα οποία είναι τέλεια, ματ, τέλεια.
αλλά τέτοια απογοήτευση γι' αυτό εδώ πέρα και ήταν και το πιο ακριβό μου τότε στις αγορές μου. Λοιπόν, και θα συνεχίσω με ένα τελευταίο προϊόν, το οποίο έχει να κάνει με ένα ματ κραγιόν, το οποίο όταν το είχα δει τρελάθηκα, τι μπουργουνδί χρώμα είναι αυτό και wow και τέλεια και αυτά. Λοιπόν, είναι από MUA, είναι από τη σειρά Lux. Αυτό το συγκεκριμένο είναι σαγκριά, μου άρεσε γιατί μου αρέσει σαγκριά, οπότε λέω, εντάξει τώρα εσύ πιάσου το από και κούρευτο τι σου λέω, αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι το είχα έτσι συνδυάσει με τη σαγκριά, είναι απίστευτο, χρώμα, τέλειο, μυρίζει και, όχι σαγκριά δεν μυρίζει, αλλά μυρίζει κάπως σαν ενόπνευμα, αλλά αυτό εμένα δεν με χάλασε γιατί μου αρέσει και η βενζίνη και το ενόπνευμα και αυτά. Λοιπόν, όταν το βάζω στα χείλη μου δεν είναι ενυδατικό. Έτσι, είναι υγρό, το νιώθω σιγά σιγά να στεγνώνει στα χείλη, αυτό όμως τι σημαίνει φιλενάδα, ότι μέχρι να στεγνώσει λερώνεται όλο το σύμπαν και όλη η οδοντιστοιχεία μου μέσα. Τα δόντια μου είναι κόκκινα, είναι σαγκριά, έχω γίνει ρεζίλη πολλές φορές και δεν βγαίνει γιατί είναι ματ. Εκεί σε θέλω μάνα μου, στο δόντι δεν βγαίνει η φιλενάδα, να κάνω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και έχω να σου πω ότι δεν μένει καθόλου στα χείλη, κάνει γραμμές, κάνει κομματάκια, που έτσι να κάνει στα χείλη σου, βγαίνει δηλαδή το κραγιόν σε παλάκια. Λέω τώρα, ναι, okay. Δεν μου άρεσε καθόλου, καθόλου, απογοητεύτηκα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, το χρώμα είναι πάρα πολύ ζωηρό. Ταιριάζει με πάρα πολλά make-up look και γιατί δηλαδή, γιατί. Αυτό ήταν το βίντεο φιλενάδα, ελπίζω να σου άρεσε. Αυτά ήταν τα δικά μου αποτυχημένα προϊόντα για το 2019, τα οποία τους έδωσα πάρα πολλές ευκαιρίες, λερώθηκα, δεν μου καθόντουσαν, δεν βγαίνανε, δεν γράφανε, δεν μπλενταρόντουσαν. Τι λεξιλόγια είναι αυτό ρε φίλε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Όμως, φιλενάδα, στο επόμενο βίντεο σου έχω καπάκι τα αγαπημένα του 2019. Ούτε και αυτά θα είναι 19, αν και θα μπορούσα, αλλά παιδιά γίνεται το σώσε στα αγαπημένα. Και δεν θέλω ουσιαστικά να βγει και ένα κουραστικό βίντεο. Αυτά από μένα, ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο, ξαναλέω. Περιμένω το like σου, περιμένω την εγγραφή σου, περιμένω να με ακολουθήσεις στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο που είναι τα αγαπημένα του 2019, φιλάκια πολλά!